Επιμένει μου, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε σήμερα, τώρα αυτοί νομίζουν ότι εμείς δεν ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται εκεί κάτω που έχουν συναντήσεις αλλεπάλληλες ο ένας με τον άλλον. Τι παιχνίδια τρισεκατομμυρίων, έτσι νομίζουν, αυτοί ότι εμείς δεν ξέρουμε. Καλά. Και έχω μια δίψα να ακούσω τη φωνή σου. Τι κάνετε λοιπόν, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Συγκινητική ήταν η τελετή των εγγενείων του Αγίου Χαραλάμπους, όσοι την έζησαν βέβαια και όσοι την άκουσαν και όσοι θα τη δουν μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, έχουμε στο στούντιο σήμερα τον πολιτευτή του λαού, τον κύριο Χρήστο Γιαννικούλη. Καλή σας μέρα κύριε Γιαννικούλη, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να μεταφέρω τις σκέψεις μου στο λαό της Φωκίδος. Σας ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε, είστε καλά. Είμαστε γεροί, δυνατοί. Αρκετά καλά και δυνατά. Δυνατά και ελληνικά. Ελληνικά. Αυτό το ελληνικά, κύριε Γιαννικούλη μου, να μου επιτρέψετε να πω ότι πολύ φοριέται. Φοριέται, αλλά δεν φοριέται από όλους. Γιατί από ό,τι αποδεικνύεται, εδώ και μία εβδομάδα, όλοι αποφεύγουν τις ευθύνες. Όλοι ζητήσανε την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά κανένας δεν θέλει να λάβει ευθύνες για να σώσει την Ελλάδα από αυτή την κρίση. Φοριέται τον θελληνικά την τελευταία εβδομάδα. Κύριε Γιαννικούλη. Βλέπετε τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Κύριε Γιαννικούλη μου, τι γίνεται τώρα? Τι γίνεται, τι είπε ο κύριος Καρατζαφέρης, ότι έψαχναν να βρουν, λέει, ένα Καρατζαφέρη στην αριστερά και προέκυψε. Ο κύριος Τσίπρας το είπε αυτό. Αλλά ο κύριος Τσίπρας το είπε. Δεν βλέπω κανένα, σας είπα, αυτοί αποφεύγουν οτιδήποτε έχει μέσα τη λέξη ευθύνη. Δεν θέλει κανένας να αναλάβει ευθύνες για να σώσει τον τόπο. Ναι, το μόνο που σας ενδιαφέρει, όπως σας είπα και πριν, είναι το ποσοστό του κόμματος τους. Αυτό έχει δείξει. Δεν μπορούν να τα βρούνε σε τίποτα. Η Ελλάδα κινδυνεύει. Εδώ υπάρχει περίπτωση να μας πετάξουν για το ευρώ. Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι που για τους πολλούς θα είναι αυτονόητο, βέβαια, γιατί έτσι διαβάζω και έτσι πληροφορούμε κεντρικά. Ο κύριος Καρατζαφέρης θα προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τέτοια περίπτωση τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά. Να το διευκρινίσω αυτό το πράγμα. Α, γιατί και ο κύριος Μάνος είπε ότι γυρίζω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μόνο με Κώστα Καραμανλή. Δεν ξέρω τώρα. Κάποιος άλλος το είπε. Ο κύριος Καρατζαφέρης δεν έχει αναφέρει σε καμία περίπτωση επιστροφή στη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον προς το παρόν. Δηλαδή αυτή η κλίση που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, η έκκληση προς όλο τον κεντροδεξιό χώρο δεν αφορά το λαό. Δεν σύμφωνους, διότι ο κύριος Σαμαράς είναι ένας από τους μεγάλους υπαίτιους της κατάστασης που βρίσκεται σήμερα η χώρα, διότι οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, ενώ δεν ήταν έτοιμη να πάει σε εκλογές. Το βλέπουμε όλοι, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σχηματιστεί κυβέρνηση. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης έχει προλάβει πάντα τα γεγονότα. Από το 2008 μιλούσε ακόμα για κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά δεν τον άκουγε κανένας. Ούτε τότε, ούτε τώρα τον ακούσανε, ότι δεν ήταν κατάλληλος ο καιρός να πάμε για εκλογές. Ναι. Όλοι γνωρίζανε ότι θα πάμε σε κυβερνησία. Το γνωρίζαν όλοι. Όλοι φωνάζανε για εκλογές. Δεν τα ξέρανε ότι θα φτάσουμε εκεί. Δεν το ξέραμε ότι θα διηγηθούμε σε αυτήν την κατάσταση. Ο κύριος Σαμαράς, εγώ πιστεύω ότι είναι ο μεγαλύτερος υπεύθυνος, διότι αυτός είχε, καταλάβατε, και το μεγαλύτερο ποσοστό που του δίνανε και πέμενε μέσα στην κυβέρνηση Παπαδήμου, εν πάση περιπτώσει, να πάει σε εκλογές. Ούτε ο κύριος Βενιζέλος, αν θυμόσαστε καλά. Αλλά όλοι δεν φωνάζονται για εκλογές προεκλογικά. Όχι, ούτε ο κύριος Βενιζέλος φώναζε για εκλογές, ούτε ο κύριος Καρατζαφέρης φώναζε για εκλογές. Και μάλιστα συγκεκριμένα είχε πει: δεν μπορούμε να πάμε. Να πάμε να ψηφίσουμε, λέει, οποιαδήποτε επαχθή μέτρα, λέει, για το λαό και μετά να πάμε σε εκλογές. Ήταν επόμενο το αποτέλεσμα που θα εισπράξουμε. Πρώτα απ' όλα, δεν ήταν αυτός ο λόγος, εν πάση περιπτώσει, που απέρριψε ο κ. Καρατζαφέρης το δεύτερο μνημόνιο. Ήταν το γεγονός του ότι πήραμε ένα δάνειο 110 δις, το οποίο πήγε αποκλειστικά σε τραπεζίτες και επιχειρηματίες και μόνο. Πήγε δηλαδή για αποπληρωμή παλιών δανείων, ναι, και ένα μέρος θα πάει στις τράπεζες. Ούτε σεντς δεν μπήκε στον ελληνικό λαό, δεν μπήκε μέσα στην ελληνική αγορά. Καλά, αυτό μπορώ να το καταλάβω που λέτε και τις ευθύνες για το Σαμαρά μπορώ να τις καταλάβω. Τα ποσοστά τα δικά σας, το ότι δεν μπήκατε στη Βουλή, αυτό πώς να το καταλάβω? Τα ποσοστά τα δικά μας, σας είπα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα μέρος του πολέμου που δέχεται το κόμμα. Ναι. Και λέω πόλεμος διότι είναι το μοναδικό κόμμα που τα τελευταία 40 χρόνια έφερε θέματα απαγορευμένα για όλους τους άλλους στη Βουλή. Και πιστεύω ότι δεχόμαστε πόλεμο και εκ των έσω και εκ των έσω. Εκ των έσω από ποιους? Από προδότες οι οποίοι αποχωρήσανε. Λοιπόν, είχαμε εδώ τον κύριο Γεωργιάδη προχθές, την Παρασκευή, τον φιλοξένησαμε στην εκπομπή μας. Προφανώς αυτούς εννοείται προδότες. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Γεωργιάδης, μια φορά τον είχαμε καλέσει να έρθει εδώ πέρα να μιλήσει για το μνημόνιο και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν ότι ήθελε να του έχουμε από κάτω 100 άτομα για να μιλήσει. Λέει, διαφορετικά δεν έρχεται.
Δηλαδή από τότε έδειξε τη μεγαλομανία του. Εν πάση περιπτώσει, 100 άτομα δεν είχε στη Λαμία όταν μίλησε. Θα του είχαμε δει στην Άμφισσα 100 άτομα να έρθει να μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ από τότε έπαψα να τον έχω σε εκτίμηση τον κύριο Κυριάδη. Από εκεί και πέρα. Κάνατε λάθη εσείς σαν κόμμα και σαν κομματική τοπική οργάνωση. Κάνατε. Δεν υπάρχει κανένας αλάνθαστος. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή, αν σας ρωτήσω τώρα γενικά αυτό που αναφέρετε στον κύριο, στον πρόεδρό σας, τον κύριο Καρατζαφέρη, ότι άλλαξε γνώμη, εγώ δεν θέλω να πω τη λέξη, ας πούμε, που έχει σχέση με την Τούμπα εννοώ. Λοιπόν... Μα πού κάναμε Τούμπα, δεν κάναμε πουθενά Τούμπα. Όχι, λέω, εντάξει. Λοιπόν, είπατε ναι στο μνημόνιο, υπογράψατε στο μνημόνιο ότι είπατε όχι. Σε ποιο μνημόνιο υπογράψαμε? Εν πάση περιπτώσει, λέω, στην αρχή είπατε ναι, μετά είπατε όχι. Είπαμε ότι θα συμβάλλουμε. Μετά πρώτα κυβερνήσατε, μετά δεν θέλατε να κυβερνήσετε. Θα συμβάλλουμε, είπαμε, στην κυβέρνηση. Τους δώσατε Υπουργεία των Ανθρώπων, είπατε μετά έλατε πίσω. Αν γινόταν αυτό, λοιπόν, εύκολα. Συμβάλαμε στην κυβέρνηση συγκεκριμένη. Ναι. Υπό όρους. Ναι. Όχι περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων. Όχι απεμπόλυση εθνικής κυριαρχίας. Όχι ξεπούλημα εθνικής περιουσίας. Μα είχαν γίνει αυτά. Δεν είχαν γίνει αυτά. Μα είχαν γίνει, κύριε Γενικούλη. Αυτά αφορούσαν. Ακούστε λίγο. Πώς τώρα. Ακούστε λίγο. Εμείς μιλάτε για τη συνεργασία. Μα τα ξέραμε όλοι ότι. Μιλάτε για τη συνεργασία. Έτσι δεν είναι. Και πριν από τη συνεργασία. Πριν από τη συνεργασία δεν έχουμε υπογράψει. Φέρτε μου ένα άρθρο από τα πρακτικά της Βουλής που υπέγραψε ο λαός. Ναι, ούτε τα χαράτσια υπογράψαμε. Ούτε την αύξηση της ΦΠΑ υπογράψαμε. Ούτε τις έκτακτες εισφορές. Ούτε τις μειώσεις μισθών και συντάξεων. Πέστε μου ένα άρθρο που ψήφισε ο λαός. Ούτε το μέσο πρόθεσμο ψηφίσαμε. Ούτε την Άρα λοιπόν, κύριε Γιαννικούλη, θα συμφωνήσετε μαζί μου, ναι, ότι το πιο. Νομίζω το μεγαλύτερο λάθος που κάνατε ήταν να συγκυβερνήσετε. Δεν θα το έλεγα. Θα σας πω το λόγο. Μπήκαμε μέσα, από ό,τι αποδεικνύεται. Ναι, ναι. Σήμερα δεν αναλαμβάνει κανένας ευθύνες για να σωθεί η Ελλάδα από, ναι, από την πίεση. Ναι, ναι, ναι. Μπήκαμε μέσα να δούμε αν μπορέσουμε να σώσουμε κάτι, διότι οι κύριοι Βενιζέλος και Σαμαράς θέλανε να μας βάλουν για πρωθυπουργό κάποιον κύριο Πετσάλνικο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το φαντάζομαι. Λοιπόν, ή την κυρία Έλσα Παπαδημητρίου. Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα ο τόπος από ότι σήμερα με τον κύριο Παπαδήμο. Ναι. Φυσικά θα μου πείτε ότι ο κύριος Παπαδήμος δεν έχει μέχρι σήμερα δείξει ότι είναι αυτός που έπρεπε να είναι σαν πρωθυπουργός, αλλά πιστεύω ότι είναι καλύτερα από ότι αν είχαμε τον κύριο Πετσάλνικο ή την κυρία Άλτσα Παπαδημητρίου. Η οποία θα ήταν καθαρά κυβέρνηση Πασόκ. Δεν βλέπω τη διαφορά βέβαια, αλλά. Θα σας πω τη διαφορά. Ναι. Εμείς όταν μπήκαμε στην κυβέρνηση, μιλήσαμε αρχής. Και μάλιστα υπάρχει επιστολή του Προέδρου, ναι, ναι, την οποία την έδωσε και στον τύπο και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό και στους πολιτικούς αρχηγούς που μιλούσε για κυβέρνηση τύπου Ιταλίας. Με 12, στελέχη. Όχι κυβέρνηση Πασόκ, υποκατάστατο δηλαδή της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτός ήταν ο στόχος μας, τον οποίο δεν τον πετύχαμε. Πάντως εσείς... Και εκεί πιστεύω ότι επειδή πιστεύαμε ότι θα βρούμε ανταπόκριση από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί την πατήσαμε. Εγώ και γι' αυτό ο κύριος Καρατζαφέρης. Κρατώ αυτό που είπατε, ναι, ότι εσείς δεν θα γυρίσετε στη Νέα Δημοκρατία όσο είναι ο Ντόνης Σαμαράς πρόεδρος. Μόνο με Καραμαλή πρόεδρο. Δεν, ούτε με τον κύριο Καραμαλή. Ούτε με βλέπω, δεν, εγώ πιστεύω ένα άτομο, δεν μιλάμε τώρα για καμένα χαρτιά. Ούτε για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μιλάω, ούτε για την. Ποιος δηλαδή για προτείνετε κάτι, προτείνει ο κύριος Καρατζαφέρης κάτι για να γυρίσει? Δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Εάν υπάρξει κάποιο πρόσωπο αποδεκτό. Αν υπάρξει κάποιο πρόσωπο αποδεκτό από όλους, ίσως τον στηρίξει ο κύριος Καρατζαφέρης. Είμαστε, έχει ακουστεί ότι υπάρχει μια σύγκληση της κεντροδεξιάς παράταξης, ναι, ναι, αλλά όχι με καμένα χαρτιά. Και καμένα χαρτιά είναι όλοι αυτά τα παιδιά των Τζακιών. Τα παιδιά που έχουν κυβερνήσει και έχουν καταστρέψει τον τόπο, δεν μπορεί ο κύριος Καραμαλής που χρέωσε την Ελλάδα μέσα σε 5,5 χρόνια 130 δις να μας σώσει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα τον παραδεχόμενο τον κύριο Καραμαλή και εγώ και όλοι μας, εάν όταν ανέλαβε την κατάσταση εξηγούσε στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει και παρέδιδε τότε την κυβέρνηση στον κύριο. Λοιπόν, τι είπατε, κύριε Γιαννικούλη, αποφεύγουν τις ευθύνες τους? Αποφεύγουν όλες τις ευθύνες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εκτός από την ασυνεννοησία. Και εκτός που νομίζουν τώρα ότι δεν ξέρουμε γιατί, γιατί παίζεται και οικονομικό ζήτημα από πίσω. Μην το παραβλέπουμε τώρα αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Μα πώς. Δεν είμαστε. Αλλά δεν μπορούμε να το στηρίξουμε κάπου γιατί. Από το εξωτερικό από την Ελλάδα είμαστε εμείς. Λοιπόν, πέραν τούτου, το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται να συμφωνούν. Καταρχήν, να πούμε κάτι. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να αντέξει το μνημόνιο άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν γίνεται να το. Δεν μπορεί να το αντέξει. Εγώ θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Όχι, να το θέσετε έτσι. Θα γιατί το θέσετε. Θα το θέσω αλλιώς. Η Ελλάδα. Αργό θάνατο ή γρήγορο θάνατο. Η Ελλάδα πτώχευσε από το μνημόνιο ή είχε πτωχεύσει πριν πάει σε αυτό και αναγκαστήκαμε να πάμε στο μνημόνιο με αυτούς τους επαχθείς όρους για να σωθεί η ελληνική οικονομία. Συγγνώμη, κύριε Γιαννικούλη, ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα, ναι, δεν είχε πτωχεύσει, την πτώχευσαν.
Είχε πτωχεύσει και πήγε στο μνημόνιο. Την πτώχευσαν. Εγώ θυμάμαι, μέχρι που ανέλαβε την τελευταία φορά του Πασόκ από 2 χρόνια, είχαμε και οικονομία και βουλή και κυβέρνηση και αντιπολίτευση και παιδεία και υγεία. Είχαμε ή δεν είχαμε. Θα διαφωνήσω. Είχαμε ή δεν είχαμε. Είχαμε με δανεικά. Λοιπόν, και θα διαφωνήσω και τι λέω. Λοιπόν, η Ελλάδα το 2009, ο προϋπολογισμός του 2009 έκλεισε με 24,5 δις πρωτογενές έλλειμμα. Το πρωτογενές έλλειμμα αφορά μισθούς, συντάξεις, λειτουργικά έξοδα. Mm-hmm. Λειτουργικά έξοδα, μιλάμε για λειτουργία νοσοκομείων, αστυνομίας, στρατού, πυροσβεστικής, σχολεία, πανεπιστήμια κλπ. Λοιπόν, μας λείπανε λοιπόν 24,5 δις το 2010 για να ζήσει το κράτος. Για να πάρουμε μισθούς, για να πάρουμε συντάξεις. Yeah. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να πάμε σε δανεισμό για να μπορέσουμε να ζήσουμε, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δηλαδή θέλω να πω να ότι η Ελλάδα... Να μην τα ξαναλέμε αυτά, τα έχουν πει χιλιάδες φορές, κύριε Γιαννικούλη. Βέβαια, πώς θα τα βρίσκαμε, πού θα τα βρίσκαμε τα λεφτά. Αυτό είναι το κυριότερο. Εντάξει, κανένας δεν είπε, όλοι φωνάζανε, δεν θέλουμε το μνημόνιο. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε άποψη λίγος πολύ, διότι υπάρχουν χώρες που από τις χώρες οι οποίες τώρα συμμετέχουν στην Τρόικα που χρωστάνε περισσότερα από εμάς. Δεν διαφωνώ. Πώς. Ναι, αλλά οι χώρες που συμμετέχουν στην Τρόικα. Και υπάρχουν αποδείξεις, κύριε Γιαννικούλη μου, ότι τα στοιχεία βάση των οποίων έγινε το μνημόνιο είναι λάθος. Ναι, ποιος μας οδήγησε όμως εκεί, αυτό πρέπει να δούμε. Υπάρχουν και οι γερμανικές αποζημιώσεις που δεν συμψηφίστηκαν ποτέ. Ναι, και ποιος τη ζήτησε, ο μοναδικός που τη ζήτησε ήταν ο πρόεδρος του λαού, γι' αυτό και βράθηκε εκτός Βουλής. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Ποιος τη ζήτησε εδώ και 46 χρόνια. Ότι θα προτιμούσα να υπάρχει. Θα ήθελα, για πετρέλαια. Θα ήθελα προσωπικά να υπάρχει ένας πατριώτης να πει θα κάνω αυτό, αυτό και εκείνο. Μα, να σας πω τις προτάσεις που έχουμε κάνει. Ναι. Πάταξη παραεμπορίου, άμεσα έσοδα. Γιατί κλείνουν από την ώρα που συγκυβερνήσατε, κύριε Γενικό. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Δεν σημαίνει... γίνεται να λέτε μετά. Δεν σημαίνει η συγκυβέρνηση. Δεν υπάρχει συγκυβέρνηση. Για μένα δεν ήταν συγκυβέρνηση. Ήταν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας η οποία έχει σκοπό να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Ο Λουκάς ο Παπαδήμος σήμερα... ήταν και είχε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Τι ήταν, κυβέρνηση εθνικής ενότητας ζητήσαμε. Άσχετο με το αν και τότε όλοι στηρίξαμε αδιάφορα. Έτσι είναι η κυβέρνηση εθνικής. Δεν ήξερα. Γιατί έπρεπε να κάνουμε. Αυτό που κάνουν όλοι σήμερα που βγάζουν την ουρά τους απ' έξω και περιμένουν τον άλλον, ο καθένας περιμένει τον άλλον να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Εμείς ζητάγαμε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, το είπα και πριν, από το 2008. Από το Φεβρουάριο του 2008, πριν ακόμα πάμε στην κρίση, πριν ακόμα πάμε στο Δημοτού. Κανένας όμως δεν ήθελε να συμπράξει γιατί όλοι φοβούσαν τα ποσοστά τους. Να μην πέσουν τα ποσοστά των κομμάτων τους. Δεν γνωρίζανε οι άλλοι ότι θα πάμε στο Δημοτού. Δεν το ξέρανε. Ο Μητσοτάκης το έλεγε από το 90, αν το θυμόσαστε καλά. Δεν το ξέρανε, κανένας άλλος δεν ήξερε τίποτα για το φόνο. Δεν ξέρανε δηλαδή ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί εδώ. Γιατί όλοι αποφεύγαν τις ευθύνες τους και μας φέραν σε αυτή την κατάσταση. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και τα αριστερά κόμματα γνωρίζανε την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι επιμελώς αποφεύγανε και κρύβανε την αλήθεια. Να σας θυμίσω κάτι. Υπάρχουν 4 παράγοντες, κράτη. Ναι. Κράτη παράγοντες. Υπάρχουν 4 πλευρές που πρότειναν να δανείσουν στη χώρα και με πολύ ευνοϊκούς όρους. Αλλά το δούνο του φαίνεται ότι ήταν μονόδρομος για κάποιους. Να ρωτήσω λίγο. Και τα στοιχεία μαγειρεμένα. Ναι, να ρωτήσω. Τα στοιχεία δεν ξέρω αν είναι καθόλου. Αποδεδειγμένα τώρα, εδώ έχουν δημοσιοποιηθεί. Ακόμα και ο κύριος Καζάκης μιλάει για έλλειμμα, για πρωτογενές έλλειμμα, ακόμα και ο κύριος Καζάκης, ο οποίος προέρχεται από τον αριστερό χώρο. Ναι, ναι. Για έλλειμμα στον Άλτερ, μάλιστα το παραδέχτηκε. Ναι, ναι. 18 δισεκατομμύρια. Και ρωτάω εγώ αυτά τα 18 δισεκατομμύρια. Πού θα βρισκόντουσαν για να πληρωθούν οι μισθοί και συντάξεις. Πέρα από αυτό, το ελληνικό δημόσιο χρωστάει στο ελληνικό δημόσιο υπό μορφή ομολόγων 110 δις σε ελληνικές τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία. Εγώ ρωτάω, εάν δεν δανειζόμασταν για να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία, πώς θα παίρνανε τις συντάξεις. Άλλο πάλι. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τόσα χρόνια δεν ίσχυαν αυτά τα δεδομένα. Ίσχυαν. Ζούσαμε με δανεικά. Μα αυτό τότε γιατί υπήρχαν τρόποι. Τότε γιατί τώρα εκδηλώθηκε αυτό. Γιατί τώρα πάψανε πλέον να μας δανείζουν. Μα δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Κύριε Γενικούλη, εντάξει, δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο. Εγώ αυτό βλέπω. Συμφωνώ ότι υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο για να μας πάρουν τον λεπτό πλούτο. Ναι, τον οποίο έφερε μόνο ο πρόεδρος του λαού στη Βουλή, το ξανατονίζω. Όχι μόνο. Από πέρυσι τον Φεβρουάριο. Από το 2011 το Φεβρουάριο. Και από τότε ξεκίνησε ένας πόλεμος να βγάλουν τον κύριο Καρατζαφέρη έξω, επειδή τόλμησε να φέρει απαγορευμένο θέμα για όλους τους άλλους στη Βουλή. Και έχουν ξεκινήσει. Γι' αυτό το λόγο βγήκε ο κύριος Καρατζαφέρη. Ένας από τους λόγους πιστεύω ότι είναι και αυτός.
Στέλλα. Ο άλλος λόγος είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις. Είναι η ΑΟΣ που όταν έλεγε για ΑΟΣ το 2008, ο κύριος Καραμανλής ρώταγε τους άλλους τι είναι η ΑΟΣ. Δεν ξέρανε τι είναι η ΑΟΣ. Μα πώς εξηγείτε εσείς ότι μπήκε μέσα στη Βουλή η Χρυσή Αυγή και εσείς μένετε να τα παίξω? Αυτό δεν είναι πολύ παράξενο? Αυτό... Αν ισχύουν αυτά που λέτε, πώς εξηγείτε εγώ στην πιστεύω πράξη? Ότι υπήρξε ψήφος αντίδρασης. Η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και πέφτει. Στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον αυτό δείχνει. Έχει πτάσει, σήμερα το πρωί είδα δημοσκόπηση εφημερίδα, έχει 3,2. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω εγώ ότι ναι, η Χρυσή Αυγή μπορεί να βγάλει τον τόπο από την κρίση. Άλλωστε δεν συζητάει κανένας μαζί της, δεν την υπολογίζει κανένας. Τι να πω, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση δηλαδή να λύσει το πρόβλημα του τόπου. Μάλιστα. Αφού δεν την υπολογίζει κανένας, δεν τη φωνάξανε κάπου πουθενά. Δηλαδή τι, εμάς κάποιοι μας υπολογίζανε, κάποιοι μας φωνάζανε στο τέτοιο. Αυτή ποιος, ο Κιάδας θα λύσει το πρόβλημα, ο σατανιστής? Τώρα εντάξει, το παρακάνετε λίγο. Δεν το παρακάνω καθόλου. Μισό λεπτό όμως. Δεν το παρακάνω. Έχει γίνει μία πρόταση από πλευράς του Αντώνη του Σαμαρά προς τον κύριο Καρατζαφέρη, προς το λαός γενικότερα. Εσείς λέτε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχετε με Αντώνη Σαμαρά. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό σας είπα. Θεωρούμε τον κύριο Σαμαρά υπεύθυνο. Το κρατάμε λοιπόν. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό να πούμε το σήμερα. Διότι... της ακυβερνησίας που έχει φτάσει η χώρα. Γνώριζε ο κύριος Σαμαράς ότι θα υπάρξει ακυβερνησία. Γνωρίζαν όλοι τα ποσοστά τους πριν πάνε στις εκλογές. Ναι. Και όσον αφορά με το χώρο της Χρυσής Αυγής που είπατε, εμείς έχουμε κοινά σημεία με τη Χρυσή Αυγή. Που είναι θέμα. Ναι, το θέμα του πατριωτισμού. Α, έχετε. Και βέβαια έχουμε κοινά σημεία. Ο κύριος Πλεύρης ανήκει πλέον στο χώρο το δικό μας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το γνωρίζω, μας το είπε ο ίδιος ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Λοιπόν, ανήκει πλέον στο χώρο το δικό μας. Οπότε υπάρχουν κοινά σημεία. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ πείτε όλα μου, τα στελέχη. Πείτε ούτε μου. Ποτέ δεν κατηγόρησα ούτε τα στελέχη, ούτε τους. Απλά είπα ότι κάποιοι έχουν στηρίξει κάποιες θέσεις. Εντάξει, κύριε Γενικούλη. Εντάξει, πέρα, εντάξει. Δεν κατηγορώ εγώ όλο τον κόσμο. Ας ξεφύγουμε από αυτό. Εντάξει. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Γενικούλη, επειδή εμείς εδώ, θέλω να πω, το γενικότερο πολιτικό σκηνικό το γνωρίζουμε, το βλέπουμε, το βιώνουμε, εφιστάμεθα τις ενέργειές του και ούτω καθεξής. Τοπικά όμως. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε τα ποσοστά που πήρατε τοπικά, διότι εδώ είναι ένας μικρός συνωμός που γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Τα ποσοστά εγώ πιστεύω οφείλονται σε... όχι μόνο... Είναι πανελλοδικό σχεδόν το ποσοστό που πήραμε. Το ίδιο ποσοστό πήραμε σχεδόν σε... που πήραμε. Ναι, ναι, αλλά να το δούμε. Ναι, άρα λοιπόν συμπαρέσυρε λέτε. Συμπαρέσυρε σε γενικές γραμμές και το ποσοστό εδώ, αλλά πιστεύω ότι υπήρξαν και κάποιες ευθύνες προσώπων που υπάρχουν, εντάξει. Μέσα στον κομματικό σας φορέα. Μέσα στον κομματικό φορέα. Εδώ τον τοπικό. Κυρίως του οργανωτικού. Αλλά και κυρίως του οργανωτικού. Αλλά και τοπικά. Πιστεύω ότι αυτό έδρασε και τοπικά γιατί δεν μπήκαν κατάλληλα πρόσωπα σε κατάλληλες θέσεις. Δεν θα μπορούσατε να κάνετε στα πλαίσια μιας αυτοκριτικής ενός... Μα αυτό κάνουμε και ήδη ο πρόεδρος του οργανωτικού του κόμματος παραιτήθηκε. Γιατί κατάλαβε από μόνος του ότι είχε ευθύνη. Καλά, αυτό βεβαίως. Ο κύριος Κλειδέρης. Εκ των ουκάνε. Αλλά λέω τοπικά τώρα εγώ. Να επιμείνω λίγο. Μα τοπικά αυτό εσείς, προσπαθούμε. Εσείς τι ιδιότητα έχετε μέσα στο κόμμα? Εγώ ήμουν αντιπρόεδρος. Και τώρα... αυτή τη στιγμή είμαι απλά πολιτευτής, δεν ανήκω στην Ομαρχιακή. Γιατί δεν είστε αντιπρόεδρος τώρα? Γιατί έτσι αποφάσισε το οργανωτικό. Να σας βγάλει από την πρόεδρο. Έτσι αποφασίσανε για να με προφυλάξουν όπως λένε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν τον κρίνω. Εγώ συνέχισα τον αγώνα μου είτε ήμουνα μέσα στην Ομαρχιακή, ναι, είτε είμαι απ' έξω. Διότι έχω κάποιες θέσεις, κάποιες απόψεις, mm-hmm, οι οποίες ταυτίζονται με τις θέσεις του Προέδρου του κόμματος. Παραμένετε εσείς όμως. Από εκεί και πέρα. Παραμένετε στο λαός. Και βέβαια παραμένω στο λαός. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω εκτός εάν ο πρόεδρος υποκύψει σε εκβιασμούς. Μόνο σε τέτοια περίπτωση. Αν αλλάξει στάση ο κύριος Καρατζαφέρης. Που δεν το πιστεύω δηλαδή, γιατί τον ακολουθώ περίπου 10 χρόνια. Και δεν βλέπω αυτά που θέλουν οι άλλοι να το καταλογίσουν. Εγώ βλέπω μια υπεύθυνη πολιτική στάση, η οποία πάντα είχε πολιτικό κόστος όσες φορές και αν επενέβη. Μόνο ακόμα... τον ίδιο. Όχι μόνο από τον ίδιο. Και άλλοι έχουν υπεύθυνες πολιτικές θέσεις. Μα τώρα είπατε ότι το οργανωτικό δεν λειτουργεί. Δεν μας μα ο πρόεδρος καλά τα κάνει. Όταν οι άλλοι όμως τοποθετούν λάθος ανθρώπους σε λάθος θέσεις. Δεν έχει συνεργάτες όπως θα έπρεπε να έχει. Πιστεύω ότι υπήρξε ένα πρόβλημα σε αυτό το σημείο. Εκεί πέρα το τοποθετώ εγώ το πρόβλημα. Γιατί οι θέσεις του Προέδρου νομίζω ότι ήταν σωστές. Και μίλησα και για προδοσία στην αρχή, οπότε εντάξει. Μίλησα και για προδοσία. Μίλησα κιόλας για το γεγονός του ότι το 2008 πάλι πολιτικό κόστος είχαμε όταν έλεγε στον κύριο Καραμαλή πάρε τους 10 βουλευτές μου και πάρε μέτρα πριν ακόμα πάμε στο Βουνουτού, πριν πάμε στην κρίση. Δεν, και τότε ξέρετε τι μας λέγανε εσείς λέει είστε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί να έρθουμε σε εσάς, λέει πάμε να ψηφίσουμε κατευθείαν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι θέσεις του πάντα είχαν στόχο
το πώς θα βγει η Ελλάδα από την κρίση και ποτέ δεν κοίταξε τα ποσοστά του κόμματός του. Και αυτό πλήρωσε στο φινάλε. Μάλιστα. Δεχτήκαμε παράλληλα πόλεμο, όπως σας είπα, και για τα πετρέλαια που φέραμε και την ΑΟΣ και τις γερμανικές αποζημιώσεις που φέραμε στη Βουλή. Ήταν θέματα απαγορευμένα για όλους τους άλλους, όπως διαπιστώσατε. Δεν τα φέρε κανένας 40 χρόνια. Δεν τα γνωρίζανε για τα πετρέλαια. Όλοι το γνωρίζανε. Δεν γνωρίζανε για την ΑΟΣ. Δεν γνωρίζανε για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Γιατί δεν τα φέρνε κανένας στη Βουλή. Κατά. Είναι απαγορευμένα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας, κύριε Γιαννικούλη, και μας είπατε τις απόψεις σας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, σας είπα, που μου δώσατε το δικαίωμα να εκφράσω τις σκέψεις μου. Αυτό έλειπε, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δίνουμε το δικαίωμα σε όλο τον κόσμο να εκφράσει τις απόψεις του και κυρίως στους ανθρώπους που έχουν λόγο να το κάνουν αυτό. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, αγαπημένοι μου, να είστε καλά.